Πάμε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στη Μαριούπολη, στον απεσταλμένο μας Σταύρο Ιωαννίδη. Σταύρο, σας βρίσκουμε απόψε μαζί με τον Ηλία Μπασίσογλου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη, καθώς η Μαριούπολη πλέον έχει περικυκλωθεί. Πες μας, ποια είναι η κατάσταση, τι ζείτε? Λοιπόν, Σία, να σκεφτείτε ότι σήμερα βγαίνουμε από εσωτερικό χώρο, διότι μας έχουν ζητήσει να μην υπάρχουν κάμερες έξω και φώτα, διότι πετούν αεροπλάνα τα οποία ενδεχομένως δουν αυτά τα φώτα σαν κάποια απειλή ή τέλος πάντων... Έχουμε μια διακοπή στη σύνδεσή μας. Για να δούμε μήπως αποκατασταθεί, να ξαναπροσπαθήσουμε με τον Σταύρο Ιωαννίδη που βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, μαζί με το προσωπικό του προξενείου, μαζί με άλλους συναδέλφους δημοσιογράφους από την Ελλάδα σε κτίριο του ΟΑΣΕ. Μετακινήθηκαν εκεί από το προξενείο μας στη Μαριούπολη, το οποίο πλέον η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται, αποτελεί στόχο, καθώς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις από την πλευρά της Ουκρανίας, και από χθες το βράδυ οι αναφορές κάνουν λόγο για τον ρωσικό στρατό που προελάβνει στα περίχωρα. Έχουμε τηλεφωνικά το Σταύρο. Ωραία. Έλα, Σταύρο, σε ακούμε. Ακούτε τώρα. Είναι δύσκολες οι επικοινωνίες. Αυτό το είδαμε και στο ρεπορτάζ που μας στείλατε, στην ανταπόκριση που μας στείλατε από την περιοχή. Δεν υπάρχουν δίκτυα, δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι. Πάμε λοιπόν να μας πεις τι είναι αυτό που ζείτε, ειδικά από χθες το βράδυ. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση η Ισία, διότι η πόλη ουσιαστικά είναι περικυκλωμένη από ρωσικά στρατεύματα, τόσο από τα ανατολικά, όπου έχουν φτάσει σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων, όπως μαθαίνουμε, από το κέντρο της Μαριούπολης, και σφυροκοπούν διαρκώς τον ανατολικό τομέα, όσο βέβαια και στα βόρεια αλλά και στα δυτικά, όπου οι πόλεις που βρίσκονται λίγο πριν τη Μαριούπολη έχουν, όπως δείχνουν τα πράγματα, καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα, τα οποία προελάβουν και έρχονται όλο και πιο κοντά στη Μαριούπολη, όπου εδώ εκτιμάται ότι είναι θέμα ωρών να ξεκινήσει μια επίθεση για την κατάληψη της πόλης. Σταύρο, η πόλη βάλεται από μονάδες του πυροβολικού, βάλεται από αέρος, βάλεται πανταχώθεν... Με κάθε τρόπο, Σία. Χθες είχαμε μια αεροπορική επιδρομή το βράδυ, η οποία άφησε την πόλη χωρίς ρεύμα, τη βύθισε κυριολεκτικά στο σκοτάδι. Η βλάβη δεν έχει επιδιορθωθεί πλήρως, όπως μαθαίνουμε, ενώ ακολούθησαν βολές από πυροβολικό και από ρουκέτες μέχρι και πολύ κοντά στο κέντρο της Μαριούπολης, σε απόσταση πάρα πολύ μικρή από τις περιοχές όπου βρίσκονται άμαχοι. Είδαμε επίσης στο ρεπορτάζ ότι καταγγέλλονται ομά χτυπήματα κατά περιοχών που βρίσκονται πάρα πολλοί άμαχοι και υπάρχουν και αναφορές για νεκρούς, Σταύρο. Ακριβώς. Υπάρχουν αναφορές και για νεκρούς αμάχους και για περιοχές όπου είναι στα προάστια της Μαριούπολης που σφυροκοπούνται διαρκώς εδώ και ώρες. Ακούγαμε πριν πολύ δυνατές εκρήξεις σε πολύ μικρή απόσταση από την πόλη. Όπως σας είπα, η Μαριούπολη έμεινε για ώρες χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, με τους κατοίκους να αναζητούν τρόπο να βρουν νερό, που είναι το νούμερο ένα αγαθό σε έλλειψη αυτή τη στιγμή, το πόσιμο νερό, αλλά και τρόφιμα, καθώς στα σούπερ μάρκετ έχουν αρχίσει να αδειάζουν τα ράφια. Και τα πρατήρια βέβαια ήταν κλειστά σήμερα, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, οπότε το πρόβλημα με τις προμήθειες στην πόλη είναι πολύ μεγάλο. Με τον Δήμο της Μαριούπολης υποστηρίζει ότι έχουν πληγεί οι υποδομές του. Τώρα, μέσα σε αυτή την κατάσταση, με το σκηνικό εδώ... Με το σκηνικό εδώ να είναι πολεμικό, οργανώνεται αύριο μια επιχείρηση προκειμένου οι πολίτες, Έλληνες, αλλά και όσοι μπορούν με τα δικά τους αυτοκίνητα να φύγουν από την Μαριούπολη, καθώς φαίνεται πως υπάρχει ένας διάδρομος που θα διαρκέσει περίπου μία ημέρα, ένας διάδρομος διαφυγής. Είναι μαζί μας ο κύριος Φραγκίσκος Κωνσταλένος, ο πρέσβης, ο οποίος βρίσκεται εδώ όλες αυτές τις ημέρες. Μας έχει βοηθήσει και εμάς πάρα πολύ τους δημοσιογράφους. Και έχει για αναλάβει να ηγηθεί αυτή τη επιχείρηση, στην οποία θα συμμετάσχετε κι εσείς. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση, καθώς υπάρχουν παντού ρωσικά στρατεύματα. Να δούμε τι περιλαμβάνει αυτή και ποια είναι η επικινδυνότητά της. Την καλησπέρα μας στον κύριο πρέσβη και από την Αθήνα. Κύριε Πρέσβη, για την επικινδυνότητα θέλουμε να μας είτε πόσο επικίνδυνη θεωρείτε πως είναι αυτή η αποστολή. Και βέβαια, ενώ γνωρίζουμε πως υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα κατά μήκος των κεντρικών αξώνων και στα βόρεια και στα δυτικά, περιγράψτε μας λιγάκι πώς θα γίνει δυνατό να περάσουμε το κονβόι από αυτές τις περιοχές για να φτάσουμε τελικά στη Ζαπορίζια και έπειτα σε κάποιο ασφαλές σημείο. Η απόφαση για την εκτέλεση αυτής της αποστολής
ελήφθη πρώτον διότι υπάρχει ανακοίνωση από την ρωσική πλευρά ότι ανοίγει έως αύριο ανθρωπιστικός διάδρομος, το οποίο σημαίνει ότι τουλάχιστον από την πλευρά των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων δεν θα υπάρχουν προβλήματα και θα ληφθεί κάθε μέρημνα για την αποφυγή προβλημάτων στην αυτοκινητοπομπή. Η απόφαση πάρθηκε αστραπιαία σήμερα σε συνεννόηση με τον Υπουργείο Εξωτερικών και αρμόδιες αρχές μας σε άλλες χώρες. Έχουμε ενημερώσει και τις ουκρανικές αρχές, ούτως ώστε να είναι ενημερωμένες και να μην υπάρχουν προβλήματα. Θα ακολουθήσουμε το συγκεκριμένο δρόμο που έχει υποδείξει ανακοίνωση της ρωσικής πλευράς και από εκεί και μετά θα κινηθούμε ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και ανάλογα με τις πληροφορίες που έχουμε. Έχει ληφθεί κάθε δυνατή μέρημνα για να εκμεταλλευτούμε με κάθε ασφάλεια αυτή την πολύ στενή ευκαιρία που μας δόθηκε. Πόσος κόσμος θα μετακινηθεί, Σταύρο? Να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους από τους πολίτες μας. Κύριε Πρέσβη, πόσος κόσμος θα μετακινηθεί αύριο, πώς υπολογίζετε, εκτός από εμάς τους δημοσιογράφους βέβαια που είμαστε εδώ, εσείς που θα ηγείστε στο κονβόι, πόσοι ακόμη Έλληνες έχουν δηλώσει την επιθυμία να ακολουθήσουν? Είναι δύσκολο να το εκτιμήσω αυτή τη στιγμή για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, όπως είπα, ήταν ότι ήταν μια δύσκολη αλλά άμεση απόφαση αφού εξασφαλίσαμε τις όποιες εγγύσεις ήταν δυνατόν να εξασφαλίσουμε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μέχρι πριν από μία ώρα περίπου δεν υπήρχε σύνδεση, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επικοινωνίας με τους πολίτες που έχουν δηλώσει την επιθυμία να απομακρυνθούν. Εξεδόθη ανακοίνωση από το Προξενείο και το Υπουργείο και γίνεται προσπάθεια, επειδή οι επικοινωνίες εδώ στην Μαριούπολη ήταν πολύ δύσκολες, γίνεται προσπάθεια να επικοινωνήσουν συνάδελφοί μας από την Αθήνα με τους πολίτες εδώ. Πάλι έχουμε πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, με τη σύνδεσή μας. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες στη Μαριούπολη και ακούσαμε τον πρέσβη μας, τον κύριο Φερικίσκο Κοστελένο, ο οποίος θα ηγηθεί, κυρίες και κύριοι, αύριο μιας δύσκολης αποστολής μετακίνησης πληθυσμού Ελλήνων, μεταξύ αυτών και των συναδέλφων μας των δημοσιογράφων, από την Μαριούπολη σε ένα ασφαλή διάδρομο που έχει υποδειχθεί από τις ρωσικές αρχές. Υπάρχουν οι διασφαλίσεις, οι οποίες είναι σημαντικές. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για εμπόλεμη ζώνη και πραγματικά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για όλους. Λοιπόν, είμαστε σε διαρκή σύνδεση με τον Σταύρο Ιωαννίδη, που βρίσκεται στην Μαριούπολη.